βασίλειων της Ελλάδος, ο επί της επικρατείας επίτροπος, προς την αυτού εξοχότητα των Υπουργών Εξωτερικών της Αγγλίας. Πρώτο, κοινοποιούμεν προς την ημετέραν εξοχότητα αντίγραφων του παρημήν συνταγθέντος κατηγορητηρίου των εγκαλουμένων στρατηγών προς ενημέρωσή σας. Δεύτερο, η εκλογή πάντων των δικαστών έγινε, ας αποφύγουμε εδώ τυχόν επικίνδυνη λέξη. Ναι, γράψτε. Κατά τα ερημένα. Κατά τα ερημένα. Τρίτο, η έκφραση της δίκης ευνόητον ότι έχει εξασφαλιστεί, ταυτιζομένη απολύτως μετά τας επιθυμίας και τας υποδείξεις του Foreign Office. Αυτά. Ένα πλοίο, την 29η Απριλίου του 1834, ο επί της επικρατείας επίτροπος Εδουάρδος Μάσον. Να χαρακτηριστεί ως εξαιρετικός καταπήγον, κύριε Ρουσό. Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε. Θα θέλει αμέσως. Η ελληνική κυβέρνηση, κύριε Μάσον. Ποια θέση έχετε? Δεν γνωρίζω εδώ ότι μας ενδιαφέρει. Τυχόν άρνησή της θα σημάνει και την απόλυσή της. Άλλωστε κάτι τέτοιο επιζητεί. Και ο πρόεδρος της Αντιβασιλείας, κομισάρας, για να διορίσει άλλη κυβέρνηση της απολύτου εμπιστοσύνης και περισσότερο προσκύμενη προς τη συμπαθεστάτηση αυτών αγγλική πολιτική του διέρη και βασίλευε. Αν με ζητήσει αυτού υψηλό της, πήγαινε να μετακοπήσω τα της αυριανής δίκης. Επιστρέφω αμέσως. Και για το έγγραφο, κύριε Ρουσάου, να σταλεί με έκτακτο ταχυδρό. Το όνομά σας είναι γνωστό σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν γνωρίζετε όμως το λόγο για τον οποίο βρίσκομαι στην Ελλάδα. Και είναι πολύ φυσικό. Μάθαμε ότι ανακαλύφθηκε συνωμοσία κατά του ανήλικου βασιλέα Όθωνα. Άλλες πάλι πληροφορίες λένε ότι η συνωμοσία στρέφεται εναντίον των δύο αντιβασιλέων Μάουερ και Έγκερ. Μάθαμε επίσης ότι συνελήφθησαν πολλοί συνωμοσίες. Εκείνο όμως που μας έκανε τρομερή κατάπληξη ήταν η σύλληψη των δύο γενναίων στρατηγών, Κολοκοτρώνη και Πλαπούτα. Αυτό είναι αλήθεια. Οι δύο στρατηγοί βρίσκονται 9 μήνες τώρα στη φυλακή και αύριο το πρωί γίνεται η δίκη τους. Μα είναι πραγματικά ένοχη. Θα σας πω. Ο πρόεδρος της Βασιλείας, Κόμις Άρμαντσμπερ, για να απαλλαγεί από τους δύο άλλους βασιλείς και να μείνει μόνο στην Ελλάδα, έβαλε και συνέταξαν μία αναφορά προς τον πατέρα του Όθωνα και τη βασιλιά της Βαυαρίας, με την οποία ζητά την ανάκλησή τους. Βέβαια, για την δική του προφύλαξη έλαβε τα μέτρα που έπρεπε. Έβαλε δικούς του ανθρώπους να την περιφέρουν σε επαρχίες για να μετρήσουν υπογραφές. Να δείξουν δηλαδή πως αυτό είναι η θέληση του λαού. Και πραγματικά, το σχέδιο του υπέγραψε. Υπέγραψαν πολύ δυσαρεστημένοι με την αντιβασιλεία. Έλατε πιο μέσα για να πατάει καλά. Εδώ. Γεια. Και ασφαλώς πήρε την Κολοκοτρώνη. Όχι, όχι, αυτό εδώ πέρα. Βγάλε με το χέρι. Εντάξει. Γεια. Για πάτε πιο κοντά. Και ασφαλώς στείλει το Κολοκοτρώνη. Μα ακριβώς, αυτή είναι η δυσαρεστημένη. Και γιατί? Οι αντίπαλοι στρατηγού θα τον κρατούσε δυσμένοι. Τον θεωρούν πολύ ισχυρό, διότι τον αγαπά όλος ο λαός και φοβούνται μήπως να τρέψει. Και υπέγραψαν πολλοί φίλοι του Κολοκοτρώνη. Μάλιστα, οι αρχές που έμαθαν το μυστικό συνέλαβαν αμέσως τους δύο στρατηγούς ως αρχηγούς της ονομοσίας.
και δεν θα αποδειχθεί η αθότητά του. Δεν θα γλιτώσει την καταδίκη. Τι λέτε, θα βρεθούν δικαστές να τους καταδικάσουν. Βρέθηκαν κιόλας. Διαχαριστία θέμα. Ο Κολοκοτρώνης είναι πρόσωπο ιερό. Υπάρχουν τέλος πάντων τόσο κακόβουλοι άνθρωποι να κάνουν μια τέτοια θεληρία σχήμια στην Ελλάδα. Σας φαίνεται περίεργο, έχετε δίκιο. Όλα όμως μπορούν να συμβούν σε αυτόν τον τρόπο. Οι τρεις πρώτοι διορίστηκαν με την εντολή να τους καταδικάσουν. Οι άλλοι δύο, ο πρόεδρος Πολυζωήδης και ο δικαστής Τσερτσέτης, είναι πολιτικοί αντίπαλοι του αρχηγού. Πιστεύω να μαντεύεται το αποτέλεσμα. Και ο αντιβασιλέας Άρμαντερ δεν θα προφτάσει το κακό αφού γνωρίζει ότι κινδυνεύουν εξαιτίας του. Απέναντίας θα τους καταδιώξει για να κρύψει τη δική του ενοχή. Δεν θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ ότι θα βρίσκονταν τόσο πρόσφυγοι άνθρωποι να κάνουν μια τέτοια πράξη. Και οι δικαστές. Μα οι δικαστές θα κρίνουν βάσει στοιχείων που φανερώνουν πως πρόκειται περί ενόχου. Μα αφού δεν είναι. Μη σας φαίνεται παράδοξο. Εδώ δικάζουν τα πάθη τη δικαιοσύνη και όχι η δικαιοσύνη την αδικία. Σας είπα, οι δικαστές είναι ευθύ των κατηγορουμένων. Και οι προπαντός, οι κολοκοτρώνοι. Πόσο χαίρομαι που σας βλέπω. Μα συγχωρείτε που. Όχι, μην ενοχλήσετε καθόλου. Μπορείτε όσο θέλετε να μείνετε. Η υψηλότητά σας θα μας επιτρέψει να επιστρέψουμε σε λίγο. Πλησιάζει η ώρα να. Ναι, κατάλαβα ακόμη σε κύριε Ρίσπαρτ. Θα σας περιμένω. Ευχαριστούμε. Υψηλότητα, ο επίτροπος Κόμισμα. Ναι, να περάσει. Είμαστε μόνοι, υψηλότατε. Όπως βλέπετε, εμείς και οι τύχοι χωρίς αυτιά, κύριε Μάσον. Μπορείτε να μιλήσετε ελεύθερα. Η δίκη αρχίζει το πρωί. Είστε σίγουρος για την απόφαση του δικαστηρίου. Οι τρεις δικαστές είναι μιλημένοι από μένα. Όσο για τους άλλους δύο, τον πρόεδρο Πολυζωήδη και τον δικαστή Τερτσέτη. Ναι, τι έχετε να μου πείτε. Δεν αμφιβάλλω καθόλου για αυτούς. Είναι αφοσιωμένοι φίλοι σας και φανεροί εχθροί του Κολοκοτρώνη. Τέλος πάντων. Δεν είπε τίποτα αυτός ο άνθρωπος. Και ούτε θα πει, υψηλότατε. Ο καλύτερος τρόπος είναι αυτός που σας υπέδειξα. Θα τον καλέσετε μόνος σας και θα τον πείσετε να ομολογήσει στο δικαστήριο πως είχε γνώση της αναφοράς. Πρέπει να βρεθεί κάποια πρόφαση. Μία έστωση για καλυμμένη δικαιολογία. Η δικαιολογία υπάρχει. Την έδωσε ο ίδιος ο στρατηγός. Κατά τη διάρκεια της φυλάκησής του. Ζήτησε μόνος του να σας δει, αλλά δεν το δεχτήκατε. Άλλο εννοώ, κύριε Μάσον, κάποια δικαιολογία που να μην με εκθέτει στους άλλους δύο ότι Βασιλής μπορεί να με υποπτεθούν αν μάθουν ότι κάλεσα ιδιαίτερο στον Κολοκοτρώνη. Θα πούμε πως αυτό ήταν πρωτοβουλία του ίδιου του στρατηγού, που ζήτησε μόνος του να παρουσιαστεί. Στο κάτω-κάτω μπορούμε να του το επιβάλλουμε να δεχτεί χωρίς να καταλάβει κανένας τίποτα. Αυτό είναι το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε. Δέχεται λοιπόν η υψηλότητά σας. Κατά ανάγκη. Τότε. Να μου επιτρέψετε να πηγαίνω για να ενεργήσω για την υπόθεση. Η νύχτα και το σκοτάδι φανερώνουν πράγματα που δεν τα κατορθώνουν αιώνες μέρες. Η απόψινή βραδιά θα μας βοηθήσει πολύ. Ναι, να περάσει. Με ζητήσατε, υψηλότατε. Ναι, σας κάλεσα για μία πολύ σοβαρή υπόθεση. Ελάτε, καθίστε. Τι γεννήκατε, σας χάσαμε τώρα τελευταία. Τα κορίτσια μου συνεχώς παραπονούνται. Για τα μαθήματα, υψηλότατε. Μα και βέβαια για τα μαθήματα. Τα διακόψατε κάπως απότομα. Μα έχουν προχωρήσει αρκετά, υψηλότατε. Ώστε να μην έχουν ανάγκη δασκάλου. Μιλούν σαν να είναι πραγματικές Ελληνίδες. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά μην ξεχνάτε πως για τα κορίτσια μου δεν είστε μόνο καθηγητής. Αλλά και ένας φίλος λίαν συμπαθέστατος. Σας ευχαριστώ πολύ. Βλέπετε όμως οι πολλές ασχολίες μου και η αυριανή δίκη με εμποδίζουν από το να σας επισκέπτομαι τόσο συχνά. Καλώς την κυρία Λίντερ. Με συγχωρείτε. Όχι, δεν πειράζει. Μπορείτε να μείνετε να κάνετε συντροφιά στα κορίτσια μου. Έχω να μιλήσω ιδιαίτερα με τον κύριο. Θα περάσουμε στο γραφείο.